Με αποδοκιμασίες στιγματίστηκε ο φετινός εορτασμός για τη συμπλήρωση των 105 ετών από την απελευθέρωση της πόλης των Σερών, στη σκιά της συμφωνίας της κυβέρνησης με τα Σκόπια για το Σκοπιανό. Οι φωνές και οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν τη στιγμή που ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής κατέθετε στεφάνι στον Ανδριάντα του Εμμανουήλ Παπά ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Εκπρόσωπος κυβέρνησης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριος Παναγιώτης Κουρουμπλής. Παρόμοια συνθήματα από τους κατοίκους των Σερών άκουσε και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σερών Αφροδίτη Σταμπουλή. Ο κύριος Κουρουμπλής δήλωσε αρχικά πως ως άνθρωπος πρώτα κατανοεί το συνέστημα των ανθρώπων και τον διαφορετικό τρόπο προσέγγισης στην έννοια του πατριωτισμού. Πως όλοι είμαστε πατριώτες, πως κανένας δεν είναι λιγότερο ή περισσότερο πατριώτης από τον άλλον. Θέλω λοιπόν να πω ότι σε μια τέτοια προσπάθεια χρειάζεται νυφαλιότητα, σοφροσύνη και ψυχραιμία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο οποίος υπεραμείνθηκε της συμφωνίας που υπεγράφει στις πρέσπες, λέγοντας πως η συγκεκριμένη συμφωνία δίνει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία η ελληνική πλευρά διεκδικούσε όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι είμαστε πατριώτες, κανένας δεν είναι λιγότερο ή περισσότερο πατριώτης από τον άλλον. Όλοι αγαπούμε την πατρίδα και πιστεύω ότι αυτός ο πατριωτισμός έχει μέσα το στοιχείο της ειρηνικής συνύπαρξης με όλους τους λαούς. Θέλω λοιπόν να πω ότι σε μια τέτοια προσπάθεια χρειάζεται νυφαλιότητα, σοφροσύνη και ψυχραιμία. Σε ό,τι αφορά το μακεδονικό, εγώ νομίζω ότι η συμφωνία αυτή δίνει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία διεκδικούσαμε όλα τα χρόνια. Αποκόπτει όλους αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούσαν ότι ήταν απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την αρχαία σκέψη, τον αρχαίο πολιτισμό, την αρχαία ελληνική γλώσσα. Τους αποκόπτει από τα ζητήματα του αλλητρωτισμού. Καθιερώνει και διεθνοποιεί τα σύνορα της Ελλάδος. Η Ελλάδα δεν ζητεί από κανέναν και δεν παραχωρεί σε κανέναν. Και βεβαίως εγώ θέλω σε όλους αυτούς τους καλούς πατριώτες που διαμαρτύρονται να τους ρωτήσω ήρεμα να σκεφτούν. Συμφέρει την Ελλάδα η διάλυση αυτού του κράτους? Αν μου πούνε ότι συμφέρει, εγώ θα είμαι μαζί τους. Δηλαδή, εγώ είμαι ο προδότης και δεν είναι εκείνοι που έδωσαν σε 140 χώρες το όνομα Μακεδονία. Ο Τσίπρας το έδωσε σε 140 χώρες. Ο Τσίπρας έδωσε το 77 τη γλώσσα. Εγώ όταν πήγαινα στο γυμνάσιο, καλή μου κυρία δημοσιογράφε, στο γυμνάσιο όταν πήγαινα, το βιβλίο το έχω. Έλεγε λοιπόν εκείνη που... Ακούτε τον κόσμο όμως, ακούω. Εντάξει. Αγνοείτε τη γνώμη του κόσμου? Όχι, δεν τα αγνοώ τίποτα. Σέβομαι περισσότερο από τον καθένα τον κόσμο. Η φωνή του λαού την ακούμε όπως την ακούγαμε πάντα. Όπως την ακούγαμε πάντα. Από εκεί και πέρα κάποιοι προσπαθούν να καπηλευτούν αυτή την υπόθεση και παίζουν στο συνέστημα του λαού. Ποιοι είναι αυτοί που προσπαθούν να καπηλευτούν? Θα τους ξεράσει η ιστορία κάποια στιγμή. Ο κόσμος μπορεί να φωνάζει, το έχω ξαναπεί, ανάμεσα στον κόσμο που φωνάζει υπάρχουν πολίτες καλοπροαίρετοι οι οποίοι έχουν ελλειπή ενημέρωση, κάποιους υπερβολικούς φόβους ή και παραπληροφόρηση καμιά φορά. Κάποιους υπερβολικούς φόβους πραγματικά ανησυχούν και οι οποίοι όσο περνάει ο καιρός και φωτίζονται τα γεγονότα στις πραγματικές τους διαστάσεις θα καταλαβαίνουν ότι αυτή η συμφωνία είναι επωφελής και για τις δύο χώρες. Κανείς δεν χάνει, κανείς δεν κινδυνεύει, η δική μας ελληνική Μακεδονία δεν κινδυνεύει από κανέναν. Και όσο το αντιλαμβάνονται αυτό, τόσο θα ηρεμούν. Αν υπάρχει κάποια άλλη κατηγορία που ψάχνει είτε αθέμητο πολιτικό όφελος με κάποιον τρόπο, είτε άνθρωποι φανατισμένοι που δεν έχουν πώς αλλιώς να ξεσπάσουν, εκεί πραγματικά δεν θα σταματήσουν αυτού του είδους οι διαμαρτυρίες, αλλά δεν μπορεί να έχουν σημαντική έκταση. Τα πειρά των πολιτών δέχτηκε και ο βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης,
ο οποίος εκπροσωπούσε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη στις εορταστικές εκδηλώσεις των Σερών. Είμαστε εδώ μερικές ημέρες μετά την υπογραφή μιας κατάπτυστης της συμφωνίας. Μιας συμφωνίας που συμφώνησαν, ψήφισαν και υπέγραψαν 153 βουλευτές, αναλαμβάνοντας προσωπικά την ευθύνη για αυτή την εξέλιξη. Συνέπειες αυτών ζήσαμε και εδώ σήμερα. Ένας λαός εξοργισμένος, ένας λαός θυμωμένος. Εμείς ξεκάθαρα στέλνουμε ένα μήνυμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα επιτρέψει να διχαστεί ο ελληνικός λαός. Υπηρετούμε την ειρήνη και όλοι μαζί θα κάνουμε τα πάντα, έτσι ώστε ο ελληνικός λαός να πιστέψει στις δυνάμεις, στις αστήρευτες δυνάμεις που έχει. Αντί να γιορτάσουμε σήμερα, βλέπουμε με προκλητικό τρόπο να φυλάσσονται οι κυβερνώντες. Τι έχουν να φοβηθούν? Θα ήθελα να προτείνω στον κύριο Κουρουπλή να προτείνει στον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, στο Υπουργείο του Πολίτη πλέον, να μετονομαστεί σε Υπουργείο Προστασίας των Υπουργών και των Στελεχών της Συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Οι εικόνες σήμερα μιλούν από μόνες τους. Ο κόσμος έδειξε την αγανάκτησή του, έδειξε ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι με αυτή την κυβέρνηση. Και θέλω να πω στον κόσμο ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι πολιτικοί. Δεν είναι, ανήκουν όλοι οι πολιτικοί στην κατηγορία όπου όταν τους στείνουν νομίζουν ότι βρέχει. Εμείς κατανοούμε τον κόσμο, έχουμε ευαίσθητα αυτιά και μάτια και πάντοτε θέλουμε να είμαστε κοντά στο λαό και να υποστηρίζουμε και να δίνουμε αγώνες και μάχες μέσα στο κοινοβούλιο για αυτόν που μας έχει φέρει εκεί.